Δεύτερο να μιλήσω για τον Δημήτρη με περιγραφές εντυπωσιασμού και σπουδαιοφάνειας. Θα μιλήσω απλά όπως ταιριάζει και στον ταπεινό χαρακτήρα του. Γιατί ναι μεν ο Δημήτρης περπατούσε με στάση ενός περήφανου, σχεδόν αιωρούμενου ανθρώπου, αλλά ο χαρακτήρας του ήταν πάντα προσιτός και ταπεινός. Η σωματική του στάση ήταν εξωτερήκευση της περήφανης καρδιάς του. Περήφανη όχι με την έννοια της ακατάλληλης, αλλά αυτής που έχει ανέβει κάπως πιο ψηλά, πιο πάνω από μικροπολιτικές και διαχείριση ληστικών μικροθεμάτων. Σαν γείτονας στο προφήτη Ηλίας στο Ακροτήρι, τον βλέπαμε συχνά. Σχεδόν κάθε μέρα έκανε τον κύκλο του γύρω από τους τάφους των Βενιζέλων, περνώντας μπροστά και από το σπίτι μου. Ένας γείτονας μου λέει κάποια μέρα μετά τον θάνατό του, «Πάει ο Δημήτρης, ήταν χαρά όλων μας όταν περνούσε. Τώρα είναι σαν να φτώχανε η γειτονιά ή σαν να πενθεί». Απαντώντας την ερώτησή του μια μέρα, του απάντησα ότι εγώ και κυρίως η γυναίκα μου έχουμε ένα σωρό προβλήματα υγείας. Και η απάντησή του ήταν, «Ιάκωβε, όλοι κάτι έχουμε, αλλά πρέπει να τα παλεύουμε με αισιοδοξία, πίστη στο Θεό και το κεφάλι ψηλά». Και αυτό το εφάρμοζε σίγουρα και αυτός, γιατί αυτή η πίστη του στο Θεό του χάριζε αυτό το ύψιστο χάρισμα μιας θεϊκής ψαλμωδίας. Ήταν χρόνια πολλά ψάλτης και γενικά πολύτιμο στήριγμα του ιερέα στον προφήτη Ηλία, του πατήρ Εμμανουήλ. Κάποτε μέσα στην εκκλησία ο Δημήτρης έψελνε με την μελωδικότητα που όλοι ξέρουμε το «Ευλογητό σοι Χριστέ ο Θεός ημών». Δύο άντρες που ήταν μπροστά μου αλληλοκοιτάζονταν. Ο ένας έκανε διακριτικά κυκλικές κινήσεις με το χέρι του κινούμενο προς τα πάνω και ο άλλος κουνούσε το κεφάλι του κοιτάζοντάς τον καταπατικά. Είναι η καλή ψαλμωδία, όπως η ωραία μουσική που σε ενθουσιάζει να σηκώσει το ποτήρι σου και να πιείς στην υγεία μας και του χρόνου και να πεις τι να πεις στον χώρο. Γιατί η μουσική, όπως και η ωραία ψαλμωδία, έχουν μια θεϊκή προέλευση και αποστολή. Για σκεφτείτε το κελάρισμα του νερού, το θρόισμα των θύνων στον αέρα και το κελάρισμα των πουλιών να μην υπήρχαν στη φύση. Εξάλλου, η ωραία ψαλμωδία δεν είναι απλά το να πηγαίνει η γλώσσα σου ή να έχεις μόνο ωραία φωνή. Πρέπει να έχεις ένα πλούσιο κόσμο μέσα σου, ένα θησαυρό ήχων, μια θεϊκή αρμονία. Ο αδελφός του Δημήτρη ο Γιάννης ήταν ανεγνωρισμένος θεολόγος και καλός ψαλμωδός. Είχε τελειώσει τη θεολογική σχολή της Χάτης στην Κωνσταντινούπολη. Η ψαλμωδία όμως του Δημήτρη είχε μια άλλη ποιότητα, πιο γλυκιά, που σε ηρεμούσε, σε έπαιρνε από τον χώρο και σε ανέβαζε πάνω από τον τώρα και την ύλη. Πόσες φορές μετά τη λειτουργία στον προφήτη Ηλία δεν τον πλησίαζαν μεμονωμένοι άνθρωποι αλλά και ομάδες και τον ευχαριστούσαν. Του έλεγαν «Γιατί μας γέμισες θετικά συναισθήματα και μας ανέβασες». Ναι, μας ανέβασες. Αυτά τα λίγα λόγια ας είναι δεύτερο μνημόσυνο, πνευματικό μνημόσυνο για τον Δημήτρη αλλά και για όλους τους άλλους
από το χωριό μας που μας άφησαν τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρομαι μόνο αντιπροσωπευτικά, θέλω να αναφέρω όλους σε μερικά ονόματα, όπως το όνομα, όμως στο όνομα όλων. Το Ηλία το Μαλασιανάκη, το Μιχάλη το Μακαράκη, το Γιάννη Χαραλαμπάκη, το Θοδωρή Κουράκη, τον αδελφό μου το Στέλιο, την Αντιγόνη Κορακάκη κλπ. Θέλω να σας πω ακόμα τελειώνοντας κάτι πέρα από αυτή τη μικρή αφιέρωση. Εάν μιλούσαμε για λαϊκή μουσική, ο Δημήτρης θα είχε πουλήσει χιλιάδες δίσκους. Κανείς μας δεν σκέφτηκε να μαγνητοφωνήσει ούτε η γυναίκα του. Χαρακτηριστικές μελωδίες, γιατί τη ρώτησα, χαρακτηριστικές μελωδίες, όχι μόνο σαν ανάμνηση, αλλά και σαν άειλο εμπλουτισμό του συλλόγου μας και της Βιβλιοθήκης Ειρήνης και για δώρα στους επισκέπτες μας. Εμείς δεν έχουμε ακρόπολη, ούτε μπορούμε να κλείσουμε. Πρέπει όμως σε συνεχή συνεργασία και αγάπη να προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάθε εμφανή ή κρυμμένο θησαυρό του τόπου μας. Σας ευχαριστώ.